θα ήθελα πάρα πολύ συγχαρητήρια στην κυρία της πόλησης και θα ήθελα την καρδιά μου να πω ότι έχω πολύ μεγάλη συγκίνηση γιατί εδώ μετά από πολλά χρόνια είδα την κόρη ενός συγκεκριμένου ανθρώπου που έφυγε και έζησε το καράκι της Καλαμάτας. Και για μας το Φουνατζίδες είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί ήταν ο στρατηγός. Όταν ανεβάζαμε κεραίες για να φτιάξουμε τα δημοτικά ραδιόφωνα, τα μη κρατικά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα γιατί αυτή η πόλη έχει δεχτεί μια μονάδα του Κεθερά και την έχει αγκαλιάσει και σώσει τα παιδιά. Αυτή ήταν αυτή. Μια δημοκρατική, μια βαθιά δημοκρατική πόλη που μπορεί να έχει και από την πόλη. Και δεν τσιμπάει στο ψέμα. Να έρθουμε λοιπόν λίγο στο θέμα. Ετοιμάστε έτσι πάρα πολύ ο Γιώργος στο να κατανοήσουμε όλοι μας και εμείς για άλλη μια φορά πράγματα. Θα πω την κουβέντα από εδώ και πέρα για να μην επαναλάβουμε γιατί συμπεριλαμβάνεστε πολύ σωστά. Αυτοί που είχαν τα μέσα παραγωγής ήθελαν να έρθουν κάποια στιγμή τα μέσα ενημέρωσης για να δημιουργούν συνθήκες. Αυτό το θέμα. Βολικές συνθήκες για τους και τα συμφέροντά τους και βεβαίως άλλαξε το σχήμα όπου κάποια στιγμή ενώ λέγαμε ότι είχαμε κόμματα τα οποία επηρέαζαν μέσα ενημέρωσης και μονάδες παραγωγής, σήμερα έχουμε μονάδες παραγωγής που δεν παράγουν, που έχουν μέσα οι ομάδες και ελέγχουν τα κόμματα. Οι μηχανισμοί αυτοί δημιουργούν ειδήσεις και ψευδεστήσεις. Αυτά που είπε ο κ. Σπυλιώσης είναι μερικά παραδείγματα, διότι αν συνεχίσαμε την κουβέντα, θα μας έπρεπε το σημαίνω. Και τώρα που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι μηχανισμοί δημιουργούν ψεύτικες, ούτε καν τα σημαντικέ αίσθηση. Μα αυτή η ανακοίνωση τη Νέα Δημοκρατία για την Καταλόγια ήταν ένα φέγγι τόσο. Άλλα είπε, άλλα κατάλαβα, αμφισβήτησα και κάποια καταλόγια. Πρώτα θα αμφισβητήσω ότι θα κάνω για τα μάτια. Αλλά ήταν και κάτι. Και έπρεπε να ανακοίνωσε. Και τη διοχέτευσε. Και πήγαν τα μίδια, χωρίς να τσεκάρουν βεβαίως τα κίνητρα του λέει επίσης η επικοινωνία και την μετέφερε. Και δημιουργήθηκε ιστορία. Αυτή η ιστορία δεν επιτράπη. Το fake news, ξέρετε, το ψεύτικο, δεν σημαίνει ότι με μια διάψευση να μετέφερε. Μένει κάτι. Είναι καθαρά και περίστατο. Και έχει άλλη σχέση με αυτό που έλεγαν οι Ναζί, και μερικές φορές μπορείς να δεις πόσο ακραίος ο φιλελευθερισμός στέλνει με την αντίληψη αυτή, μην είναι κάτι που σου λέει, λέει κάτι αυτό. Λάσπη στη λάσπη. Στο δεύτερο, για να δούμε και λίγο μα τι ακριβώς συμβαίνει, είναι ότι έχουμε σήμερα στην Ελλάδα μια απόλυτα μονοπωλιακή σχέση των μέσων ενημέρωσης, όπου τέλνουν περιέργως με ένα συγκεκριμένο πολιτικό-οικονομικό χώρο. Δηλαδή, ούτε καν στη λογική του προϊόντος δεν πέσω. Αν θεωρήσω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει αντιθέσεις, ένα κοινό τάσεται παραδοσιακά, όσο το ξέρω, στο λεγόμενο κέντρο και αριστερά, δεν τη λέω κέντρο αριστερά, εγώ όπως ξέρω, κέντρο και αριστερά, και ένα άλλο κοινό που τάσεται κέντρο και δεξιά, και επειδή είμαστε στη χώρα εμφυλίου, έχουμε και άλλα θέματα, έτσι και πιο ακραία από αυτούς. Γιατί ένας δεν επενδύει στο άλλο κοινό? Να ανοίξει ένα μέσο ενημέρωσης, έτοιμο. Και το άλλο είναι έτοιμο, δεν λέω, που να απευθύνεται σε αυτό το κοινό. Αυτή η κέντρο και αριστερά και αριστερά δεν αγοράζουν αναψυχτικά, δεν έχουν καταναλωτισμό, δεν έχουν χρήμα. Γιατί? Γιατί αυτό, ενώ υπάρχει ρεύμα το οποίο φάνηκε από το 8 ότι αλλάζει, αν πήγε προς τα εκεί, αλλά δημιούργησαν συνθήκες τέτοιες μονοπωλιακής ενημέρωσης και αντίληψης. Και να μην ξεχνάμε τώρα με τα δάκρυα, τι ρόλο έπαιξε ο Μέγκα, τι ρόλο έπαιξε ο Αρτέλα, τι ρόλο έπαιξε ο Αλφα, τι ρόλο έπαιξε η ιδιωτική σταθμή που μαζικά ουσιαστικά νόμισαν ότι είχαν να βγουν και δημιουργούν συνθήκες. Τι γιαγιάδες που τις πέρανε τα παιδιά της εξής αρχής, σωστά, απέναντι, δεν ήταν μια απλά συναντική και συνέντευξη της. Οι κουβαριές, μάθαμε μέσα από τα μεγάλα κανάλια, όλους τους κουβαριές του Ψαλτικού, που είναι κανονικοί, μην φοβάστε. Η ατάκα του σχολιαστή
του Σκάι, Μπάμπι, Παπα Μακρύου, ότι να και στο καλύψει η αρχή ενδεχομένω να παρακολουθούσε καλύτερα τι εξελίξει, τι ακριβώ εξελίξει τη δημοκρατία ή των συμφερόντων. Μέσα σε αυτή τη λογική είδαμε στο ίδιο κανάλι να έχουμε ακόμα του πίνακε Τούμπα. Δηλαδή αυτό δεν είναι μόνο ένα λάθο. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα που θέλω να το ρωτήσω. Είναι άλλο το λάθο που παρακολουθώ. Έκανε λάθο. Το δείξα λάθο, το έδωσα λάθο. Εδώ μιλάμε ότι πήραν τον πίνακα ανάπτυξη στη ζωή του. Το θέλω να πω γιατί ήταν αλλιώ. Πήγε ο κύριος ο Φάντης χθες να χτυπήσει το ATM, να του βγάλει 100.000 ευρώ και σου πει: Είδα τα χέρια σα, πώ το φάτε να χτυπήσει το ATM, ο Πολάκης το πει. Αυτό σε ένα κοινό, ξέρετε, μπορεί να περνάει να τη λέμε, σε ένα άλλο κοινό όμω μένει. Και αυτό είναι, δεν θέλω έτσι να φέρει, που ξέρω, ένα δούμε στην αντίληψη, είναι ακροδεξιά αντίληψη. Είναι απόλυτα ακροδεξιά αντίληψη. Αυτό που χτίζει. Σε ένα άλλο ζήτημα ακόμα που θέλω έτσι να το δούμε είναι ότι πολιτικά στελέχη, δεν λέω ότι ο Ρεγκάνος δεν είναι υποψήφιος στην Δημοκρατία, φαντάζομαι ότι εκτιμήθηκε ο ρόλος του. Έχει δικαίωμα ο δημοσιογράφος, όπως ο κάθε πολίτης, ο αγρότης, ο εργάτης, ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας να δώσει τη μάχη του μέσα από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θεωρεί ότι το εξυπηρετεί. Αυτό και την τάξη του άνθρωπου. Τώρα σιγά σιγά στην Δημοκρατία, τώρα είναι και ένα θέμα ρεπορτάζ. Το δούμε, αλλά θα το συζητήσουμε. Αλλά στην προηγούμενη περίπτωση, ο συγκεκριμένο όπω και άλλοι, ήταν οι πρωταγωνιστέ φέρνει ψεύτικο πλασματικών ειδήσεων. Οπότε δεν κατάλαβα ακριβώ τι ακριβώ εκτιμήθηκε. Αυτό έχει τιμήθει. Επιμένω ότι έχει δικαίωμα ο άνθρωπο που χειρίζει δημόσιο λόγο να ζητήσει δημόσια και να παίξει ρόλο στην πρωταγωνιστή. Παίζω το ρόλο. Και εγώ παίζω ένα μικρό. Είμαι κομμάτι τη διαμόρφωση. Κανεί δεν μπορεί να πει σε μένα ότι εγώ είμαι ένα αντικειμενικό, ούτε θα το δεχτώ. Εγώ δεν είμαι ένα αντικειμενικό δημοσιογράφο. Είμαι ένα αριστερό δημοσιογράφο. Το ξέρετε. Το ξέρετε. Αν θυμάμαι καλά.
προσυντακτών ήταν μια έντιμη εξάρτητη εφημερίδα που έχει μια οπτική πιο αριστερά. Αυτά ήταν τα μέσα. Και το τρία site, το κουτί της Παντόρας, τότε δεν είχε βγει η εφημερίδα. Αυτά ήταν. Νομίζω σε αυτό που είπε ο Γιώργος είναι δύο. Αν θέλω να πει ένα πράγμα και δεν έρθω να το θέσω σε αυτό, γιατί έχω και πει μέσα και ακούω και διαφωνώ. Το πρώτο πράγμα είναι ότι μπορούμε να του αυξηθούμε καθημερινά και να πάμε. Ξέρετε κάτι που είπα, πώς θα πάμε πέρα, πρέπει να σου πω το εάν δεν είχε ραδιόφωνο. Αλλά πει, σύντροφε, ούτε τη λάμψη. Φωνιά έχει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έπρεπε να κάνω είναι να στον κόσμο. Πόρτα πόρτα, σπίτι σπίτι. Που βέβαια θέλει δουλειά. Το κάναμε, α το ξέρω. Το δεύτερο κατά τη γνώμη μου είναι, κοιτάμε ποιο το λέει, πού το λέει και γιατί το λέει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή άνθρωποι προοδευτικοί, όχι ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτικοί, κομμουνιστές, αριστεροί, σοσιαλδημοκράτες, δημοκράτες δεν πρέπει. Να μου βάζουν στο Facebook κάτι το οποίο το διαβάσανε στο μακελιό και ζητούν από τον παπά, τον Κώστα, τον Νίκο. Είναι έτσι. Μα μου διακινεί στην ποινή. Μου διακινεί στο Facebook και ρωτά το σύμπαν αν είναι έτσι και μου το λε και από προοδευτική σα. Βλέπω ότι κάποιο δηλαδή είναι και πιο γραφή. Είναι δυνατόν σύντροφοι να σημαίνει αυτό. Καλύτερος. Είναι δυνατόν να διακινείς αυτό. Είναι δυνατόν. Συμμετέχεις, συμμετέχω, συμμετέχουμε στον εκβιασμό ανθρώπων. Κάθε κλικ σε αυτά που πάμε και καλά για να δούμε περιέργως τι λένε. Μου το έχουν ιδεολογικοποιήσει τώρα. Να δούμε τι λέει και ο αντίπαλος. Μα κάθε κλικ που κάνεις εσύ σε αυτό, αυτός δυναμώνει, παίρνει διαφήμιση και εκτελεί. Αυτό είναι. Τόσο απλά. Δεν παίρνω, δεν βλέπω, δεν ακούω αυτά τα μήνυμα. Αυτά τα μέσα. Έχουν χρηματοδότηση. Απόλυτη. Θα έλεγα λοιπόν κινούντας τη σκέψη μου ότι... Α, να πω πολύ για την ΕΡΤ. Κοιτάξτε, καταρχήν προς το τιμόνες. Εγώ δεν εργάζομαι στην ΕΡΤ, είμαι συνεργάτης στην ΕΡΤ. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε δώσει αγώνες όταν ήταν ανοιχτή, όταν έφυγε μετά τις ανάμεσες. Η ΕΡΤ δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε του ΚΟΕ. Ούτε κανενός. Είναι όλοι. Είναι ο δημόσιος φορέας. Όπου έχει και πρέπει να έχει ο κάθε δημοσιογράφος την ευθύνη του λόγου και να παίρνει κατά τον νόμο θέση. Σε δεξιώσει την τιμή σου. Όπως η Γιάννη την ήρθε που είναι αισθήμα αριστερός. Τοποθετήσει και έτοιμα κάνεις τη συνέλευση με την οπτική που έχεις συνέλευση στο πράγμα. Δεν κρύβει την ίδια γιατί έχει βαθιά κουλτούρα μέσα για να μην αντέξει το fake news και αυτό που είπε η Μαρία, ότι δημιουργεί μηχανισμό για τα fake news για να προστατεύσει. Δεν μπορώ να ακούω λοιπόν το βάζει να λένε, μα είναι δυνατόν να έχει το βιβλίο που είναι δεξιό και το βιβλίο. Είναι δυνατόν να μην έχω το βιβλίο που είναι δεξιό. Μα γι' αυτό εμεί έχουμε στην κατάσταση στην έννοια. Για να είναι εκεί και ο δεξιό και ο αριστερό και όλοι. Και να μπορούν να μιλούν και να είναι αυτό η δημοκρατία. Εμεί γι' αυτό παλεύσαμε. Γι' αυτό παλεύουμε. Και γι' αυτό θα παλεύω. Ενώ η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας είναι, όπως είπε ο κ. Μπογδάνος, να δούμε τη μετατάξη. Όχι το κακή, το παλικάρι. Τελειώνω και λέω. Εγώ διαβάζω την Αυγή καθημερινά. Για λόγους αυγής. Συντονίζουμε καθημερινά στο ραδιόφωνο. Στο κόκκινο. Το οποίο εδώ έχει την τύχη να ακούγεται μέσα στο κανάλι εδώ. Τότε με το συγχωρεμένο κάνουμε αυτή την πολύ μεγάλη συμμαχία. Τι να πούμε στην Καστοριά, δηλαδή, οι δημοκράτες που δεν έχουν χώρο να ακούσουν. Έχουν. Α, έχουν στην Καστοριά. Στην Φλόρα, στην Ξενιά, με μια που δεν έχουν. Είναι μεγάλο όπλο αυτό. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω, στις γενικές γραμμές, και να σας πω κάτι τελευταίο έτσι. Η αγωνία της ήττας τους. Τους καταλαβαίνω και τους συγχωρώ. Αυτά είναι.